Σκοπός του είναι η εφαρμογή του κανονισμού 1370 του 2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες, επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές. Αυτό διακηρύσσεται στο πρώτο άρθρο του σημερινού νομοσχεδίου. Τι επιδιώκει όμως αυτός ο κανονισμός, για τον οποίο δεν έχει ακουστεί ούτε μια λέξη από όλα τα υπόλοιπα κόμματα εκτός από το ΚΚΕ, μα τίποτα άλλο από το να προωθεί την πλήρη ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης στις δημόσιες κατά τα άλλα συγκοινωνίες, αστικές και υπεραστικές, οδικές και σιδηροδρομικές παντού σε όλη τη χώρα. Πώς το πετυχαίνει αυτό? Με τη λεγόμενη απελευθέρωση του χώρου των δημόσιων συγκοινωνιών, ώστε αυτές να αποτελέσουν νέα πεδία κερδοφόρων επενδύσεων για τους επιχειρηματικούς ομίλους των μεταφορών. Με λίγα λόγια, στόχος αυτού του κανονισμού, που είναι και το μεδούλι του σημερινού νομοσχεδίου, είναι η απόλυτη εμπορευματοποίηση του συγκοινωνιακού δικαιώματος του λαού. Η πλήρης δηλαδή εμπορευματοποίηση μιας ακόμα βασικής κοινωνικής ανάγκης. Αυτός άλλωστε είναι και ο βασικός ρόλος των ευρωενωσιακών οδηγιών και κανονισμών. Η μετατροπή όλων των κοινωνικών αναγκών σε εμπορεύματα, πανάκριβα μάλιστα. Αυτό δεν ζούμε ήδη στην υγεία, στην παιδεία και παντού. Μόνο που έτσι, στο βωμό της επιχειρηματικής κερδοφορίας, θυσιάζονται ακόμα και οι πιο στοιχειώδεις λαϊκές ανάγκες, όπως εδώ αυτή των μετακινήσεων και των μεταφορών, και βέβαια προστίθενται νέα βάρη στην εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα, όπως μας πληροφορεί το νομοσχέδιο. Αυτό αποτελεί τη συνέχεια των νόμων 4199 του 2013 της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και του νόμου 4568 του 2018 του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με την επικαιροποίηση διατάξεων αυτών των νόμων, είτε με την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων. Γιατί αυτοί οι νόμοι δεν καταργούνται συνολικά, απλώς ορισμένα τους άρθρα απενεργοποιούνται. Και έτσι σήμερα η Νέα Δημοκρατία ολοκληρώνει τη λεγόμενη απελευθέρωση της δημόσιας οδικής συγκοινωνιακής αγοράς, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ όλη την ώρα τη μαλώνει ότι αυτήν την απελευθέρωση δεν την κάνει σωστά. Την κάνει με φωτογραφικό τρόπο. Αυτό είναι το πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια κριτική ασκούν λίγο πολύ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Ξεκάθαρος λοιπόν ο στόχος και αποδεκτός από όλα τα αστικά κόμματα, διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση όλου του συγκοινωνιακού έργου στους αναδόχους, ώστε να δοθεί ως πεδίο κερδοφορίας όχι μόνο στα κτέλ που εκτελούν επί δεκαετίες, με απευθείας μάλιστα αναθέσεις το μεταφορικό έργο, αλλά και σε κάθε άλλου είδους ιδιώτες, κοινοπραξίες κτλ. Το έργο των μεταφορών παραχωρείται λοιπόν είτε με ανοιχτούς διαγωνισμούς, είτε ακόμα και με απευθείας αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις, οι οποίες εμφανιζόμενες ως διαδικασία σε ένα σωρό άρθρα, στο 5ο, το 8ο, το 26ο, τελικά, παύουν να αποτελούν εξαιρέσεις και γίνονται κανόνας, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Το νομοσχέδιο επίσης εξαιρεί την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Γιατί άραγε? Μα γιατί εκεί αυτός ο κανονισμός, ο 1370 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήδη εφαρμόζεται με άλλους νόμους. Στη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, εφαρμόζεται αυτός ο ευρωενωσιακός κανονισμός με το νόμο 4482, που τον ψήφισε το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ και έγραφε τότε στην αιτιολογική του έκθεση αυτός ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ρυθμίσεις του νόμου εναρμονίζονται και υλοποιούν πλήρως τον κανονισμό 1370 του 2007 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες επιβατικές μεταφορές. Έτσι άνοιξε η πόρτα για την είσοδο των ιδιωτών στις συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και την ίδια στιγμή που έμπαζε τους ιδιώτες στις αστικές συγκοινωνίες, ερχόταν εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ και κοκορευόταν για την αποιδιωτικοποίηση, έλεγε τότε, του ΟΑΣΤ.
Αν δούμε τι γίνεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, εύκολα θα καταλάβουμε τι ακολουθεί και στην υπόλοιπη χώρα. Μετά το άνοιγμα του δρόμου της ιδιωτικοποίησης από το ΣΥΡΙΖΑ, τη σκυτάλη την πήρε η Νέα Δημοκρατία, η οποία βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος, ξεκίνησε την ενοικίαση μεταχειρισμένων λεωφορείων, ενισχύοντας την κερδοφορία των μεγάλων μεταφορικών εταιριών. Αποτέλεσμα, τα μεταχειρισμένα λεωφορεία των ΚΤΕΛ στις αστικές γραμμές να μένουν συνεχώς αποβλάβες και οι αναμονές στις τάσεις και οι ουρές να είναι ατέλειωτες, παρά τον πακτολό των εκατομμυρίων στα ενοικιαζόμενα λεωφορεία. Φυσικά, αυτά τα μεταχειρισμένα λεωφορεία είναι ακατάλληλα, καθώς δεν πληρούν τις προδιαγραφές ταξινόμησης, έχουν σκαλοπάτια, ναι, σκαλοπάτια στο εσωτερικό τους, δεν διαθέτουν πλήρως ανοιγόμενα παράθυρα, αλλά κάτι μικρές θηρίδες, και μάλιστα αυτά αγοράστηκαν μέσα στην πανδημία, λεωφορεία χωρίς παράθυρα, και πολλά από αυτά έχουν μόνο δύο πόρτες και πολύ στενούς εσωτερικούς διαδρόμους. Γιατί όλα αυτά? Μα γιατί πολύ απλά αυτά δεν προορίζονταν για αστικές συγκοινωνίες. Προορίζονταν για ημιαστικές ή υπεραστικές. Υπάρχουν όμως και άλλα θύματα αυτού του κανονισμού. Είναι οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες, πολλών πια ταχυτήτων, με άθλιες ελαστικές εργασιακές σχέσεις, εντατικοποίηση και χαμηλούς μισθούς. Εργαζόμενοι οι οποίοι μετά από αυτό το νομοσχέδιο μένουν εντελώς απροστάτευτοι και ακάλυπτοι στις εξελίξεις, στις όποιες εξελίξεις υπάρχουν με τον επιχειρηματικό ανταγωνισμό σε αυτό, στο χώρο των συγκοινωνιών. Στα ΚΤΕΛ, όλοι οι εργαζόμενοι εργάζονται με συμβάσεις εξάμηνες και δεν έχουν συλλογική σύμβαση. Ενώ ακόμα και τα χρήματα που πληρώνει το κράτος, με τον όρο αυτά να δίνονται στους εργαζόμενους, έτσι τα δίνει υποτίθεται το κράτος τα χρήματα στα ΚΤΕΛ, πολλά ΚΤΕΛ αυτόν τον όρο δεν τον τηρούν. Κέρδη λοιπόν από τη μια για τις συγκοινωνιακές επιβατικές επιχειρήσεις και από την άλλη εισιτήρια ακριβά και ατέλειωτες αναμονές στις τάσεις για τα λαϊκά στρώματα. Αυτή η λογική του επιχειρηματικού κέρδους διατρέχει απ' άκρους άκρο όλο το νομοσχέδιο, από την αρχή ως το τέλος του. Το νομοσχέδιο μιλά για υψηλή ποιότητα, λέει, και συνεχή προσφορά στις οδικείς μεταφορές. Και ταυτόχρονα αυτό να γίνεται με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Μόνο που αυτά τα δύο είναι εντελώς ασυμβίβαστα. Γιατί όλοι γνωρίζουν ότι στον καπιταλισμό η υψηλή ποιότητα και το χαμηλό κόστος δεν πάνε μαζί. Εν τω μεταξύ, λείπει και μια εξαιρετικά κρίσιμη φράση, καθόλου τυχαία. Λείπει η φράση «συγκοινωνίες για όλους». Όσο για το χαμηλότερο δυνατό κόστος, αυτό βέβαια φέρνει το υψηλότερο δυνατό κέρδος για τις επιχειρήσεις των οδικών επιβατικών μεταφορών. Αν όλα αυτά τώρα συνδυαστούν με το 15ο άρθρο που μιλά για τον καθορισμό των εισιτηρίων, λαμβάνοντας όπως λέει υπόψη το υπολογιζόμενο συνολικό κόστος και το εύλογο, η έκφραση, το εύλογο κέρδος της επιχείρησης, τότε τι συμπέρασμα προκύπτει? Η προτεραιότητα του επιχειρηματικού κέρδους έναντι των λαϊκών μεταφορικών αναγκών είναι γεγονός και είναι προκλητική. Με το δεύτερο άρθρο, το κράτος επίσημα πια εγγυάται τα κέρδη των συγκοινωνιακών εταιριών, είτε από τα εισιτήρια, είτε με άμεσες επιδοτήσεις και αποζημιώσεις από το κράτος για την κάλυψη των λεγόμενων άγονων γραμμών και όχι μόνο. Φυσικά, πρόκειται για μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, μόνες τους ή σε κοινοπραξίες, με επάρκεια οικονομική και χρηματοοικονομική, με ιδιαίτερες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και με συγκεκριμένου ορισμένου τύπου οχήματα, και σε αυτές, μόνο σε αυτές ανατίθεται η εκτέλεση του μεταφορικού έργου. Είναι δηλαδή μια δραστηριότητα για μεγάλα πορτοφόλια. Οι επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να είναι είτε ιδιωτικές, είτε δημοτικές, είτε ακόμα και δημόσιες. Αρκεί να είναι, και δεν μπορεί να μην είναι βέβαια,
καπιταλιστικές επιχειρήσεις με κίνητρο και σκοπό τους καταρχάς το επιχειρηματικό κέρδος. Το δημόσιο και το ιδιωτικό, βλέπετε, στον καπιταλισμό έχουν πολύ σχετική σημασία και πάντως διέπονται από την ίδια λογική. Και είναι φανερό ότι στη σημερινή φάση ανάπτυξης του καπιταλισμού το αστικό κράτος για τον εαυτό του επιλέγει το ρόλο σήμερα του τροχονόμου των ιδιωτικών επιχειρηματικών ανταγωνιστικών συμφερόντων που φέρνει ιδιωτικοποίηση των οδικών μέσων μαζικής μεταφοράς. Αύριο, ποιος ξέρει, μπορεί να επιλέξει έναν πιο ενεργό ρόλο αν αυτό το απαιτήσουν τα συμφέροντα των μεταφορικών επιχειρηματικών ομίλων. Πάμε να δούμε τώρα τι προβλέπει το νομοσχέδιο για το σχεδιασμό των αστικών και υπεραστικών γραμμών. Ακούστε, στο άρθρο 10 γράφει καθαρά ότι οι κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες τοποθετούνται, ξέρετε σε ποια σειρά, στην έκτη παρακαλώ σειρά προτεραιότητας των κριτηρίων αυτού του σχεδιασμού. Έκτη στη σειρά οι κοινωνικές ανάγκες. Προηγούνται άλλα κριτήρια, όπως η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, όλα δηλαδή όσα έχουν άμεση σχέση με την κερδοφορία των επιβατικών επιχειρήσεων και όχι με τις μεταφορικές ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων που κατεξοχήν είναι αυτά που χρησιμοποιούν αυτά τα συγκοινωνιακά μέσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σχεδιασμό των συγκοινωνιακών γραμμών μόνο συμπληρωματικά και μόνο παρεπιπτόντως περιλαμβάνονται και γραμμές οι οποίες συνδέουν οικισμούς με τα χωριά, τα κεφαλοχώρια ή τις μικρότερες και μεγαλύτερες πόλεις. Δηλαδή, η κακή κατάσταση συγκοινωνιακή, η οποία υπάρχει ήδη στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές της πατρίδας μας, με το νομοσχέδιο πρόκειται να επιδεινωθεί. Βλέπετε, είναι εκείνη η ρημάδα, η λειτουργία του καπιταλιστικού κέρδους, η οποία καθορίζει ότι όλος ο σχεδιασμός επικεντρώνει κυρίως εκεί που συγκεντρώνεται πολλής κόσμος. Αφορά κυρίως τη σύνδεση των διοικητικών κέντρων. Και βεβαίως πρέπει να τους αφορά αυτούς. Αλίμονο. Αλλά όχι μόνο αυτούς. Και αδιαφορεί εν προκειμένου ουσιαστικά για τις αραιοκατοικημένες περιοχές της χώρας, που δεν είναι και λίγες. Καθώς πουθενά μα πουθενά δεν αναφέρεται ότι αντικείμενο του σχεδιασμού είναι η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων στην εργασία, την εκπαίδευση και όπου αλλού. Αν μάλιστα δούμε το άρθρο αυτό, το δεύτερο δηλαδή, με το ένατο που περιγράφει τις βασικές κατευθύνσεις αυτού του σχεδιασμού, τότε το πράγμα γίνεται εξοργιστικό για τα λαϊκά στρώματα. Στην παράγραφο 2 λοιπόν αυτού του άρθρου αναφέρεται ότι ο σχεδιασμός του δικτύου λαμβάνει υπόψη, απλώς λαμβάνει υπόψη, μας κάνει τη χάρη δηλαδή να λάβει υπόψη και τις ανάγκες μετακίνησης του επιβατικού κοινού από και προς άλλες πόλεις, οι οποίες τυχαίνει να μην αποτελούν διοικητικά κέντρα. Το χειρότερο είναι παρακάτω, στην παράγραφο 5. Ο σχεδιασμός απλώς λαμβάνει υπόψη, δεν καλύπτει απόλυτα δηλαδή, τις ειδικές ανάγκες, ξέρετε ποιον, τις ειδικές ανάγκες μετακινήσεων μαθητών ή εκπαιδευόμενων προς τα κέντρα εκπαίδευσης, των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, των ατόμων με αναπηρία και των στρατευσίμων που υπηρετούν τη θητεία τους. Δηλαδή, οι συγκοινωνιακές ανάγκες αυτών των ευάλωτων μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων απροκάλυπτα θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας των μεγάλων μεταφορικών επιχειρήσεων. Σε κάθε περίπτωση, όπως λέει και το ένατο άρθρο, η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, η κερδοφορία τους δηλαδή, για να συνεννοούμαστε, και η επιβατική κίνηση, αυτά τα δύο καθορίζουν τη λειτουργία μιας συγκοινωνιακής γραμμής. Αλίμονο δηλαδή σε όσους μένουν σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές. Όμως, οι διευκολύνσεις αυτές στις συγκοινωνιακές εταιρείες τελειωμό δεν έχουν. Ενώ αρχικά γράφουν στο νομοσχέδιο ότι οι παραχωρησιούχοι έχουν την υποχρέωση με δαπάνες τους να κατασκευάζουν τις στάσεις και τα στέγαστρα αναμονής των επιβατών, παρακάτω τους δίνει το δικαίωμα το ίδιο νομοσχέδιο αυτό να το αρνούνται. Και τελικά το κόστος κατασκευής μεταφέρεται στους δήμους. Με τι κονδύλια, παρακαλώ, οι δήμοι θα καλύπτουν αυτές τις σχετικές δαπάνες? Προφανώς μέσα από τα δημοτικά τέλη. Οι δήμοι θα φτιάχνουν τις στάσεις, αλλά προσέξτε, τη διαφημιστική εκμετάλλευση των στάσεων την παραχωρεί το νομοσχέδιο στις εταιρείες.
και οι οποίες απλώς θα έχουν την υποχρέωση να αποδίδουν ένα 2%, ναι, 2% από τα διαφημιστικά έσοδα στους Δήμους. Μειώνεται και τα διοικητικά πρόστιμα με το νομοσχέδιο. Αν και όταν δηλαδή πληρώνονται και αυτά. Θα χρειαστώ 1-2 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Και από τη δεύτερη. Συνεχίστε, λοιπόν. Ευχαριστώ. Από 5.000 έως 50.000 ευρώ που ήταν μέχρι τα τώρα αυτά τα πρόστιμα, τώρα τα κατεβάζετε στα 1.000 μέχρι 10.000. 5 φορές παρακάτω δηλαδή. Άλλο ένα δωράκι λοιπόν στους παραχωρησιούχους, στους οποίους δίνεται τη δυνατότητα με το άρθρο 21 να τροποποιούν ακόμα και τη λειτουργία του δικτύου, αν δεν τους συμφέρει, ακόμα και να αυξάνουν τα εισιτήρια. Καταργείται τη ρυθμιστική αρχή επιβατικών μεταφορών, η οποία εκτός των άλλων μπορούσε, θεωρητικά, αλλά μπορούσε να παρέχει μια περισσότερο διευρυμένη προστασία στους επιβάτες σε σχέση με το σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος περιορίζει τις υποχρεώσεις των αναδόχων προς τους επιβάτες, και από την ώρα που περιορίζει τις υποχρεώσεις των αναδόχων προς τους επιβάτες, περιορίζει στην ουσία τα δικαιώματα των ίδιων των επιβατών. Πάω στο δεύτερο κομμάτι τώρα, του διαχωρισμού της εργοσέ από τον ΟΣΕ. Υπακούει και αυτή βεβαίως, αυτός ο διαχωρισμός, στην ίδια λογική της πλήρους απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών. Υπηρετεί όμως ταυτόχρονα, και αυτό δεν πρέπει να μην το λάβουμε υπόψη, και του σχεδιασμού της εγχώριας αστικής τάξης για τη μετατροπή της χώρας μας σε κόμβο μεταφορών και διαμετακόμισης. Και αυτή τη στρατηγική βεβαίως την υλοποιούν και την υπηρετούν όλες οι κυβερνήσεις. Ειδικά τώρα όμως, σχεδιάζεται η επένδυση ενός πακέτου περίπου 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, δεν είναι και λίγα, για έργα σιδηροδρομικά, τα οποία πρόκειται να συνδέσουν το κεντρικό δίκτυο με τα λιμάνια. Προσέξτε τα λιμάνια: Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη και Λαύριο. Αυτά, σχεδόν όλα τα έργα, θα είναι νέα έργα. Συνεπώς, ανήκουν στην αρμοδιότητα της ΕργοΣΕ. Εδώ βρίσκεται όλη η πραγματική αιτία του διαχωρισμού. Γιατί με το διαχωρισμό της ΕργοΣΕ από τον ΟΣΕ γίνεται πιο άμεσος ο έλεγχος της από το Υπουργείο Υποδομών, στο οποίο πλέον θα ανήκει αυτή η ΕργοΣΕ, και άρα γίνεται πιο άμεση και πιο αποτελεσματική και η πρόσβαση των κατασκευαστικών ομίλων σε αυτά τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία φυσικά και ωρέγονται. Συνδυάστε το αυτό και με την τροπολογία της τελευταίας στιγμής που ενέταξε και τον ΟΣΕ και την ΕργοΣΕ στο νόμο για τις ΔΕΚΟ που ψηφίστηκε την περασμένη ακριβώς Τετάρτη, αλλάζοντας τις εργασιακές σχέσεις, και έχετε όλη την εικόνα. Με το άρθρο 44 όμως γίνεται κάτι εξωφρενικό, κάτι απαράδεκτο. Επιτρέπεται, λέει, η μεταφορά και ο δανεισμός εργαζομένων μεταξύ ΟΣΕ και ΕργοΣΕ. Λες και πρόκειται για αντικείμενα, για ομιλούντα εργαλεία. Πρόκειται για μια απαράδεκτη διάταξη. Η λύση είναι μία και το ξέρετε, είναι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με συγκροτημένα δικαιώματα για την πλήρη κάλυψη των οργανικών θέσεων και των δύο εταιριών. Λέτε μάλιστα, το χειροτερεύετε, ότι για να γίνει αυτή η μεταφορά, για να επιτραπεί, η κάλυψη του οργανογράμματος των θέσεων εργασίας μπορεί να είναι μέχρι και 65%. Δηλαδή και με 65% δεν πειράζει, μπορούν να δουλεύουν κάποιες υπηρεσίες. Αν αυτό δεν λέγεται θεσμοθέτηση της εντατικοποίησης της εργασίας, με συγχωρείτε, τότε τι λέγεται. Με το άρθρο 52 καταργείται τα τεχνικά συμβούλια των επιμέρους εταιριών, που είναι συμβουλευτικά όργανα. Η ΕργοΣΕ χάνει το τεχνικό συμβούλιο που έχει. Όλοι θα υπάγονται σε ένα τεχνικό συμβούλιο του Υπουργείου. Συγκεντρωτισμός. Ο συγκεντρωτισμός κάνει συνήθως παρέα με την γραφειοκρατία. Και βεβαίως και έχουμε και άγνοια και των ειδικών αντικειμένων. Συμπέρασμα: όταν η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου γίνεται με κριτήριο το κέρδος, όταν το κέρδος προσδιορίζει ποια τμήματα, ποιες υπηρεσίες του σιδηροδρόμου θα αναπτυχθούν, τότε και ο λαός που έχει ανάγκη από σύγχρονη, ασφαλή και φτηνή σιδηροδρομική συγκοινωνία, αλλά και οι σιδηροδρομικοί θα χάνουν. Κοντολογής, το είπαμε και προχθές τον κύριο Υπουργό, κοντολογής μας χωρίζει εμάς και όλους εσάς μονάχα μία λέξη. Πρόκειται για μια λέξη όμως η οποία ανοίγει μια άβυσσο ανάμεσα σε εμάς και σε όλους εσάς από τα αστικά κόμματα, ανάμεσα στο λαό και τους κεφαλαιοκράτες. Και αυτή η λέξη είναι η λέξη κέρδος.
Το κέρδος βρίσκεται πίσω από την πολιτική της απελευθέρωσης των δημόσιων συγκοινωνιών. Και γι' αυτό το κέρδος ακριβένουν και τα εισιτήρια, γι' αυτό το κέρδος μειώνονται τα δρομολόγια, γι' αυτό το κέρδος αραβαλιάζουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γι' αυτό το κέρδος μεγαλώνει η ταλαιπωρία και οι ατέλειωτες ουρές της τάσης. Αυτό που ζούμε τώρα δηλαδή. Αν φύγει αυτή η λέξη κέρδος, αν οι συγκοινωνίες γίνουν κοινωνική περιουσία, αν υπαχθούν σε ενιαίο κρατικό φορέα, σχεδιαστούν κεντρικά για να λειτουργούν όχι για το κέρδος αυτών των επιχειρηματικών, των καπιταλιστών και των εταιριών τους, αλλά για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών του λαού μας, τότε και μόνο τότε θα υπάρχει φτηνή λαϊκή συγκοινωνία, ασφαλής, συχνή και σύγχρονη. Μην τρομάζετε, δεν τα ζητάμε από όλους εσάς όλα αυτά. Δεν είναι δική σας δουλειά αυτή. Από εσάς ζητάμε να πυκνώσετε τα δρομολόγια για να μην ξεροσταλιάζει ο κόσμος τις τάσεις, να μειώσετε τα εισιτήρια, να υπάρχει δωρεάν μετακίνηση των εργαζομένων στις ώρες αιχμής, να υπάρχει δωρεάν μετακίνηση για τους ανέργους, τους μαθητές, τους σπουδαστές, να υπάρχει ειδική μέρημνα για τα αμαία και τους ηλικιωμένους, να συνδεθούν οι γειτονίες μεταξύ τους με τοπικά δρομολόγια, να γίνουν προσλήψεις επιτέλους μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα. Όλα αυτά όμως το νομοσχέδιό σας τα αντιμάχεται. Γι' αυτό και το καταψηφίζουμε και επί της αρχής και επί των άρθρων. Ευχαριστώ.